και φίλες του Άμπολα Sport. Μαζί μας τώρα, μετά τον προπονητή Βαγγέλη Σταυρακόπουλο, έχουμε τον νεαρό ποδοσφαιριστή Βασίλη Αλεξίου. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ξεκινάτε την Κυριακή, πρώτο παιχνίδι με τη Μύκονο στις 1 η ώρα. Να σε ρωτήσω πρώτον πώς ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν μπορούσες να έρθεις στο γήπεδο, να κάνεις την προπόνηση. Η αποχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ήταν σχεδόν 4,5 μήνες, 3 μήνες. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν προπόνηση ατομική, καθένας το πρόγραμμα που του είχε δώσει η ομάδα, για να μπορούσαμε να μείνουμε σε ένα καλό επίπεδο. Βέβαια δεν συγκρίνεται με, με την ομαδική προπόνηση της ομάδας, αλλά ό,τι μπορούσε ο καθένας συνέβαλε τα μέγιστα για να μπορούσαμε να παρέλθουμε όσο δυνατόν καλύτερα και στις προπονήσεις, για να είμαστε πιο έτοιμοι και στην έναρξη του πρωταθλήματος. Σου είχε λείψει το ποδόσφαιρο? Ναι, εννοείται, πάρα πολύ. Αλλά κάναμε υπομονή, πιστεύαμε εν τέλει ότι θα πάρθει απόφαση να ξεκινήσουμε πάλι και δόξα τω Θεώ όλα πήγανε, ξεκινάμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Για πες μου για το παιχνίδι με τη Μύκονο. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Καταρχάς είναι η εποχή που έχουμε όλο αυτόν τον καιρό, χωρίς επίσημο παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι αν είμαστε συγκεντρωμένοι και δώσουμε το 100% θα είμαστε αυτοί που θα φτιάξουμε στο τέλος. Ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ποιος θα είναι ο στόχος του Φωστήρα, Βασίλη? Ο στόχος του Φωστήρα όλα αυτά τα χρόνια είναι να πρωταγωνιστεί, να κάνει μια πολύ καλή πορεία. Θεωρώ ότι καλό να δείχνουμε τα πράγματα μέσα στο γήπεδο και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Πιστεύω θα πάνε όλα μια χαρά, είμαστε υγιείς πρώτα απ' όλα. Πώς είναι το κλίμα στα αποδυτήρια μεταξύ σας? Πολύ καλό. Όλοι έχουμε πολύ καλή σχέση μεταξύ μας. Και αυτό πιστεύω συμβάλλει πάρα πολύ στο να έχουμε πολύ καλή εμφάνιση και μέσα στο γήπεδο. Συνεργασία σου και με τον coach, τον Βαγγέλη Σταυρακόπουλο? Τον coach έχουμε χαιρετεί πριν το παιχνίδι με το Μοσχάτο. Μετά είχαμε την εποχή από την καραντίνα, οπότε δεν είχαμε συνεργαστεί καθόλου. Τώρα είμαστε 3 εβδομάδες περίπου που είμαστε πολύ καλά. Ζητάει κάποια πράγματα μέσα στο γήπεδο. Μπορούμε σιγά σιγά με τον καιρό, πιστεύω θα είμαστε όλο και καλύτερα. Στο πρόγραμμα μια χαρά. Ωραία. Βασίλη, τι να περιμένουμε από το Φωστήρα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Κυριακής με τη Μύκονο? Αυτό που να περιμένω από το Φωστήρα είναι ότι θα δώσουμε τα πάντα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορούμε να παίρνουμε νίκες και να παίζουμε και σωστό και ορθολογικό ποδόσφαιρο. Και εκπροσωπώντας όλους τους ποδοσφαιριστές, τι θα ήθελες να υποσχεθείς στους φιλάθλους του Φωστήρα? Κάναμε υπομονή τόσο καιρό για να ξεκινήσουμε, επιτέλους έγινε. Να το χαρούμε όλοι, να χαρούμε όλοι μαζί με την ομάδα, να πηγαίνουμε καλά μέσα στο γήπεδο και στο τέλος να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Και από τον Βασίλη Αλεξίου, τι να περιμένουμε? Θα περιμένουμε τίποτα, δουλειά, καλές αποδόσεις και αυτό. Να βοηθήσουμε την ομάδα όσο μπορούμε. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του νεαρού ποδοσφαιριστή του Φωστήρα Βασίλη Αλεξίου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες εσύ, Βασίλη, να τους πεις? Θέλω να πω ότι η κατάσταση να είναι δύσκολη από την αρχή. Ωστόσο, πάρθηκε και μια απόφαση, θα παιχθεί ένας γύρος. Δεν είμαι και αρμόδιος να ξέρω περισσότερα.